Πάμε στο handball. Πάμε στο handball, μια και είναι περίοδος πολύ σημαντικών αγώνων στα play-off. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα πρώτο βήμα. Κέρδισε χθες τη Βέρεια τον Φίλιππο. Πρωταγωνιστής ο goalkeeper της ομάδας, ο Πέτρος Μπουκοβίνας, είναι στη γραμμή. Πέτρο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα μια χαρά. Θα κάνετε καλό Πάσχα? Ναι, από ό,τι φάνηκε, θα κάνουμε καλές γιορτές. Είδαμε να το πανηγυρίζετε στο τέλος έντονα, δηλαδή, σαν να πήρατε μια νίκη σε τελικό, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, έχετε δρόμο μπροστά σας. Για εμάς ήταν ένας τελικός. Ναι. Γιατί με ήττα αποκλειόμασταν. Το χρωστούσαμε σε εμάς και στον κόσμο, νομίζω, γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι. Γιατί θέλαμε πάρα πολύ καιρό μια καλή εμφάνιση. Και απλά ήταν ένας τελικός αυτό. Και έχουν μείνει άλλοι δύο. Τελικός όπου η ήττα θα σήμαινε τέλος, η νίκη σήμαινε απλά μια συνέχεια. Δηλαδή δεν κερδίζεις ένα βραβείο. Απλά μια συνέχεια, ναι, ναι, ναι. Αυτό κερδίζεις, τη συνέχεια. Από την αρχή κερδίζατε, προσπαθούσε ο Φίλιππος να σας φτάσει. Ήταν αυτό που λέμε ότι τους δείξατε το θέλετε πιο πολύ. Ναι, νομίζω μπήκαμε ξεκάθαρα για να πάρουμε τη νίκη. Και δεν, νομίζω ο Φίλιππος δεν ισοφάρισε καν όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν τους αφήσαμε περιθώρια να πάρουν την νίκη που θα τους οδηγούσε στον τελικό. Και καταφέραμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας. Πιστεύω κάναμε από τις καλύτερες εμφανίσεις για φέτος. Σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Φίλιππος. Ναι, βέβαια. Μετά το τέλος σκεφτήκατε καθόλου το τι χάσατε από εκείνη την εντός έδρας ήττα στην αρχή, από τα EX? Καλά, ναι, εννοείται. Το σκέφτεστε κάθε μέρα μάλλον, Κάθε μέρα. Μετά το μάτς λέγαμε το κλασικό, αλλά πόσο βλάκες είμαστε και τέτοια. Αλλά... Γιατί αν είχατε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι... Είναι αλήθεια. Αν είχατε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι... Μάλλον... Αν είχαμε κερδίσει εκείνο το παιχνίδι, θα ήμασταν ένα βήμα πριν το τελικό. Θα ήταν και πιο πολύ στο χέρι σας. Θα ήταν στο χέρι μας, όχι πιο πολύ, ήταν στο χέρι μας. Τώρα απλά δεν είναι στο χέρι μας. Πρέπει να χάσει και ο Φίλιππος μάτς ένα ακόμα να χάσει και να κερδίσετε εσείς στο Άργος. Και στο Άργος και εδώ μέσα με το Λουτράκι. Το πονηρό ελληνικό σκεπτικό τώρα λέει ότι ο Διομήδης, που είναι η κορυφαία ομάδα στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής βάση αποτελεσμάτων, μπορεί να διαλέξει αντίπαλο. Μπορεί να διαλέξει αντίπαλο, είναι μια αλήθεια, αλλά νομίζω η τελευταία αγωνιστική που θα παίζει με τον Φίλιππο, έχοντας βέβαια κερδίσει εμείς εκεί μέσα, αν χάσει από τον Φίλιππο χάνει και το πλεονέκτημα έδρας, οπότε δεν νομίζω να είναι αδιάφοροι. Α, μάλιστα. Που ναι. Να διαλέξουν αντίπαλο. Άρα λες ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει 7 Μαΐου παίζεται στο Άργος. Παίζεται μετά το Πάσχα. Ναι, όχι αυτό. Μετά το Πάσχα. Το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα. Ναι. Εφόσον κερδίσετε, τον βάζετε σε δύσκολη θέση. Και τον Διομήδη. Ναι. Δεν θα μπορεί να κάτσει να χάσει. Είναι ήδη στον τελικό, αλλά ναι, ναι. Πιστεύω κάθε ομάδα θέλει να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Μάλιστα. Πήρατε αυτοπεποίθηση ότι αφού κάνατε χθες το πρώτο βήμα, το δεύτερο είναι η νίκη στο Άργος δηλαδή. Είναι... Κοιτάξτε, είπαμε μετά το μάτς να το χαρούμε σήμερα, αύριο, αλλά από εβδομάδα δεν είναι, σαν να μην έγινε. Πήραμε βεβαίως μια τεράστια βαθιά ανάσα ότι είμαστε πολύ καλοί, πήραμε μια αυτοπεποίθηση όπως το είπατε και όπως το κάναμε πέρσι θα πάμε να το κάνουμε και φέτος μες στο Διομήδη. Όπως τους κερδίσατε στους τελικούς. Στους τελικούς, ναι. Εκεί μέσα και σπάσαμε την έδρα τους, θα πάμε να το κάνουμε και φέτος. Μάλιστα. Πιστεύω όπως τους κερδίσαμε και στον πρώτο γύρο, ξέρουμε τον τρόπο και ελπίζω να είμαστε η ομάδα που θα σπάσει την έδρα τους για φέτος, γιατί δεν έχει χάσει εκεί μέσα. Είχε, Πέτρο, η χρονιά σκαμπανεβάσματα, έχει τραυματισμούς, πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Νιώθεις ότι είστε τώρα στην καλύτερη κατάσταση, τώρα στα κρίσιμα? Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Όπως είπες, με πολλούς τραυματισμούς. Ακόμα και τώρα έχουμε τον Άγγελο, τον Τζίλι. Ναι. Περαστικά είναι ακόμα με το γύψο. Πιστεύω είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Και η εμφάνιση με το Δικαία
Για μένα ήταν μια έκπληξη, δεν το περίμενα να είμαστε κακοί. Ναι. Εγώ πίστευα ότι θα ήμασταν από την αρχή των play-off πολύ καλοί. Μάλιστα. Άρα, να ευχηθούμε καλή ξεκούραση αυτές τις λίγες μέρες, καλή ανάσταση και πάμε να δούμε τον τελικό στο Άργος, αν θα μπείτε στον τελικό ή αν θα τελειώσει η σεζόν. Ναι, ναι, ακριβώς. Να είσαι καλά, Πέτρο. Ακριβώς. Καλή ανάσταση και πάλι. Και εσείς, καλές γιορτές. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.